Μιλάμε για τις προσλήψεις δίμηνης διάρκειας, όπου προβαίνουμε σε αυτή την ενέργεια λόγω αναγκών στον τομέα της καθαριότητας. Ξέρετε ότι η καθαριότητα στο Δήμο μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό το επίπεδο θέλουμε να το διατηρήσουμε. Οι προσλήψεις αυτές καλύπτονται πλήρως από τον προϋπολογισμό του 19, είναι προϋπολογισμένες, είναι ανταποδοτικές. Προχωράμε σήμερα στην πρόσληψη 8 συμπολιτών μας, όπου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τμήμα της καθαριότητας. Και αυτό χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Επίσης, όχι. Αυτό είναι ανταποδοτικό, από τα ανταποδοτικά τελή της καθαριότητας. Επίσης, προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια, είναι η δεύτερη φορά στους 2 μήνες περίπου που είμαι αντιδήμαρχος, λόγω του ότι η πρόσληψη μέσω της 3K δεν ικανοποίησε τις ανάγκες μας. Ζητήσαμε 40 άτομα, μας έστειλαν 37. Οι 3 βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης, δεν έχουν ακόμα αναλάβει καθήκοντα λόγω κολλημάτων στη διαδικασία. Και 5 με 6 περίπου άτομα ως γονική άδεια, ανατροφή τέκνων κλπ. Συνεπώς είμαστε υπολοιπόμεθα κατά 11. Σήμερα προσλαμβάνουμε 8 άτομα δίμηνης απασχόλησης και βέβαια θα προβλεφτεί και για τον προϋπολογισμό του 20, ώστε η καθαριότητα να βρίσκεται πάντα στο υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και διατηρεί ένα επίπεδο καθαριότητας στην πόλη μας.